εκλογές. Θα ήθελα το σχολείο σας, δηλαδή, αν έχουμε... Καταρχήν, να ελπίσουμε ότι από τη στιγμή που τελείωσε η προεκλογική περίοδος θα έχουμε μια λιγότερο έτσι, ένταση, τουλάχιστον λεκτική, διότι θεωρώ ότι η στρατηγική της Τουρκίας προφανώς δεν υποτάσσεται μόνο στις προεκλογικές ανάγκες και σκοπιμότητες, να έχουμε τουλάχιστον μια μικρότερη λεκτική αντιπαράθεση και ένταση. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι δημιουργεί μια επιπλέον, επιβεβαιώνει μάλλον περισσότερο, μια επιπλέον απόσταση της σημερινής Τουρκίας από την Ευρώπη. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι κάτι θετικό. Έλεγα πριν στους συνομιλητές μας, πολύ αξιόλογοι και οι δύο καθηγητές, και με διαφορετικές οπτικές, ο ένας τον άλλο, για να έχει ο τηλεθεατής γνώμη, ότι είναι ο Ερντογάν, έχουμε τη δεξιά, το δεύτερο κόμμα, την άκρα δεξιά, Γκρίζι Λύκη και οι σύμμαχοι, και ένα μικρό κομμάτι που είναι το ΧΑΝΤΕΠΕ, που είναι η αριστερά, και οι κουρδικές δυνάμεις, οι φυλαπροσκύμενες ή μάλλον οι καταπιεσμένοι της Τουρκίας, οι οποίοι βρίσκουν εκεί ένα πάγιο, με κομμουνιστικό κόμμα εκτός νόμου και με χαμένη εντελώς αυτό που λέμε μεσαίο χώρο παλιά σοσιαλδημοκρατία, όπως θέλετε να την καθορίσουμε. Αυτό είναι αρνητικό. Είναι σαφές, διότι όλος ο άξονας πια της πολιτικής ζωής έχει μετατοπιστεί. Και αν κανείς το συνδυάσει πλέον με την σχέση με τον Ισλαμισμό, της τουρκικής κοινωνίας με τον Ισλαμισμό, αυτό επιτείνει αυτό που λέγαμε πριν, τα εμπόδια σε μια πορεία προσέγγισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, ερχόμενος, είναι το μεγαλύτερο νομίζω με αφορμή τους γειτονές, γιατί και των γειτόνων τα θέματα δικά μας θέματα είναι, καλά, και όλου του κόσμου, αλλά... Παράλληλα με τις τουρκικές εκλογές έχουμε τη σύνοδο για το μεταναστευτικό, έχουμε τις δηλώσεις αυτές και τις αποφάσεις που δεν ξέρω πόσο αποφάσεις είναι, με τα νέα δεδομένα. Εδώ τώρα, στα νέα δεδομένα, τι σχόλιο μπορώ να έχω? Εδώ προσέξτε να δείτε. Εδώ χρειάζεται μια παρέμβαση σε όλα τα επίπεδα. Και στην διαχείριση των προσφυγικών ροών, άρα δηλαδή και στις χώρες πρώτης εισδοχής και στις χώρες που είναι κατά μήκος των προσφυγικών ροών, αλλά κυρίως βέβαια η πιο αποφασιστική, η πιο ουσιαστική παρέμβαση έχει να κάνει αυτό καθεαυτό στις περιοχές όπου ξεκινούν οι προσφυγικές ροές. Να κάνουμε διαφορετικά λίγο την ερώτηση. Αρέσει ή δεν αρέσει, έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Σε γενικές γραμμές δηλαδή καθαρίζει το πολιτικό τοπίο και έχει τις δυνατότητες. Αν δεν ήταν έτσι και είχαμε αστάθεια στη γειτονική χώρα, θα εξυπηρετούσε ή δεν θα εξυπηρετούσε τον ευρωπαϊκό στόχο? Δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το προβλέψει. Είναι καλό ο συνομιλητής σου, από τον οποίο εξαρτάται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το προσφυγικό ζήτημα, να έχει μια σταθερότητα. Διότι συμφωνείς, δεν συμφωνείς σε κάποια πράγματα, απαιτείς κάποιες δεσμεύσεις ή δεν απαιτείς. Η αστάθεια πάντοτε είναι δημιουργία απρόβλεπτες καταστάσεις. Άρα υπ' αυτή την έννοια ίσως είναι θετικό ότι τώρα πλέον έχουμε ένα πιο καθαρό τοπίο, βέβαια με τα χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει συνολικά για την τουρκική κοινωνία. Επειδή είστε από τους υπουργούς που ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν το μεγάλο μάτο, δηλαδή έχετε τη διαδρομή αυτή. Περισσότεροι νομίζω ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Έχετε κάποιους που δεν είναι, αλλά δεν το λέω αρνητικά. Όχι, ούτε το βάζω σπόντα. Θέλω να δω λίγο το κομμάτι αυτό, ότι πώς τη βλέπετε πια την Ευρώπη, όπου 8 αποφασίζουν για τους 28 και οι 20 ουσιαστικά ή αδιαφορούν ή δυσυνεννούν. Μα αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Είναι το πρόβλημα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο τρόπος που παίρνονται οι αποφάσεις έχει ασκηθεί, νομίζω, τα τελευταία χρόνια μια ορθή κριτική σε σχέση με τα ζητήματα της λειτουργίας της Ευρώπης, με το δημοκρατικό έλλειμμα στην λειτουργία της και την ανάγκη μιας ουσιαστικής ενοποίησης, η οποία όμως θα συνοδεύεται με την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Άρα και στην διαδικασία της λήψης των δεν αποφάσεων. Δεν είσαστε μόνοι σας στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, πόσες κυβερνήσεις έχει σήμερα συμμάχους ή εν δυνάμει θα μπορούσε πολιτικά να έχει συμμάχους? Τα που έλεγα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας με τα νέα δεδομένα. Ιταλία δεν ξέρω τι μου βγήκε. Μιλάτε τώρα έξω από το προσφυγικό. Μιλάτε συνολικά στα Ευρώπη. Μιλάμε πια για, την, ναι, για το πώς πορεύεται η Ευρώπη. Εγώ θα συμφωνήσω ότι οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, μέσα από τις εκλογές που γίνανε σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
δώσανε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ενθαρρυντικό σε σχέση με το ποια Ευρώπη θέλουμε. Δηλαδή μια Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, περισσότερο αλληλέγγυα, η οποία θα ξαναπιάσει το νήμα του κοινωνικού κράτους, των πολιτικών κοινωνικής συνοχής κτλ. Εάν βεβαίως συνεχίσει και ενθαρρυνθεί μια τάση εθνικής αναδίπλωσης, τότε πολύ φοβάμαι ότι οι φυγόκεντρες τάσεις θα ενδυναμωθούν. Αυτό φαίνεται ότι τη συνειδητοποιούν και οι κυρίαρχες δυνάμεις, δηλαδή και ο άξονας Μέρκελ Γάλλων, αλλά πρέπει να συνοδευτεί και από αντίστοιχες αλλαγές στις κυρίαρχες οικονομικές, ευρωπαϊκές στρατηγικές. Mm-hmm. Άρα ο κύκλος του ακραίου νεοφιλελευθερισμού ή μιας Ευρώπης όπου ουσιαστικά ενίσχυε τις, και λειτουργούσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ισχυρών οικονομιών και περιθωριοποιούσε την περιφέρειά της, δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Είναι μεγάλο το δίλημα, ιστορικό το δίλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ενισχύονται μια σειρά από ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις, οι οποίες βέβαια θέτουν ένα προβληματισμό το οποίο πρέπει να τον αξιοποιήσεις. Mm-hmm. Αλλά για να αλλάξεις, όχι για να ακολουθήσεις τη λογική της εθνικής αναδίπλωσης. Πόσο αλλάξατε εσείς ώστε βγήκαν όλοι πριν 2 χρόνια εχθροί σας για να δίνουν συγχαρητήρια, Εύγε, μπράβο, και ο τύπος, και από τη μεριά του τύπου που ξέρουμε από πού προέρχονται αρκετά από τα μεγάλα συγκροτήματα τα ευρωπαϊκά, αλλά και από παράγοντες και προσωπικότητες οι οποίοι το 2014 ήταν όχι απέναντι. Ναι. Σας ήθελα στον πάγκο του Χασάπη. Ο καθένας μιλάει με βάση την οπτική που βλέπει τα πράγματα και με βάση και τις δικές του προσεγγίσεις και τις πολιτικές εκτιμήσεις. Εμείς ακολουθήσαμε αυτή την πορεία μέσα από τον γνωστό επώδυνο συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015. Νομίζω ότι ήταν η πιο ορθή επιλογή. Προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε μια πολιτική την οποία ποτέ δεν διεκδικήσαμε την ιδιοκτησία της. Mm. Τη λιάναμε όσο δυνατόν περισσότερο. Κάπου πετύχαμε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα δεν μπορέσαμε. Το σίγουρο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος της ακραίας λιτότητας, της ακραίας εποπτείας. Αναμφισβήτητα, παρόλα τα προβλήματα είναι παρόντα και οι πληγές για να επωλωθούν χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόμα. Είμαστε σε μια νέα φάση, δικαιολογείται να αισιοδοξούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, μέσα από τις δικές τους αντιφάσεις έχουν ανάγκη και αυτοί, μιλώντας προς τις δικές τους κοινωνίες, οι ευρωπαϊκές πολιτικές ηγεσίες, να επιδείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, κάτι κάνανε για το περίφημο ελληνικό πρόβλημα. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν για μια επιτυχία, έτσι, του ελληνικού προβλήματος. Το σπότ της Κομισιόν. Άρα θέλω να πω λοιπόν, τι θέλω να πω. Διαφορετικά τα καλά λόγια τα λέμε εμείς για αυτό που πετύχαμε, διαφορετικά με διαφορετικό τρόπο και περιεχόμενο τα λένε εκείνοι. Είδατε το σποτάκι αυτό της Κομισιόν που έλεγε, που το σχολίασα και εγώ και θα μπορούσε να πει κάποιος, μάλλον η Κουμουνδούρου, η Ράνια Σβίγκου το έχει επιμεληθεί, ήταν τόσο θετικό, τόσο και λοιπά, Κομισιόν. Εγώ το διάβασα, το είπα στους τηλεθεατές και αλλιώς, ότι μας λέει η Κομισιόν ότι τελικά η δικιά μας πολιτική, οι πολιτικές της μονόπλευρης λιτότητας, οι πολιτικές που επιβάλαμε στους λαούς, να, τους έβγαλαν έξω από το τούνελ. Προσέξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι αν διαβάσει κανείς πίσω από τις δηλώσεις των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κύκλων, θα δει και μια δόση αυτοκριτική σε σχέση με την υπερβολική λιτότητα που απαιτήσαν απέναντι στον ελληνικό λαό. Αλήθεια. Διότι η Ελλάδα που υπήρξε τελικά με τον ένα με τον άλλο τρόπο ένα πειραματόζω, σήμερα τους οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα, βλέποντας ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία αφορούσαν μια μικρή οικονομία, τα έχουν μπροστά τους. Τα προβλήματα, για παράδειγμα, της ιταλικής οικονομίας και το πώς θα τα αντιμετωπίσει πια συνολικά η Ευρώπη με βάση τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς, είναι πολύ μεγάλα. Και θέτουν πια εν κινδύνο και σε αμφισβήτηση τη συνολική ευρωπαϊκή πορεία. Εδώ λοιπόν, εάν δεν κινηθεί στο δρόμο της αλληλεγγύης, και αυτό δεν είναι ένα κοινό γράμμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποια στιγμή πρέπει να έρθει ξανά το θέμα του ευρωπαϊκού ευρωμολόγου, π.χ. Το θέμα της εγγύησης από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα των χρεών των ευρωπαϊκών κρατών. Mm-hmm. Αν σε αυτά δεν απαντήσεις αργά ή γρήγορα, mm-hmm.
τότε θα βρεθείς αντιμέτωπος με πολύ δύσκολες καταστάσεις. Κύριε Σκουλέτη, είναι τέλος των μνημονίων και τέλος των μνημονίων με επιτροπία όμως. Τι τέλος είναι αυτό? Εδώ παίζει και ένα παιχνίδι. Προσέξτε να δείτε. Είναι η πρώτη φορά μετά από τρία μνημόνια που δεν μπαίνουμε σε ένα νέο πρόγραμμα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Επιτροπή όμως έχεις. Άρα, επιτροπία υπάρχει συνολικά για τις ευρωπαϊκές χώρες. Επιτροπία επιβάλλουν, άσχετα αν λέγεται έτσι, οι αγορές πια στο σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας σήμερα. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο σύγχρονος παγκοσμιοποιημένος, διεθνοποιημένος καπιταλισμός. Mm-hmm. Κάποιοι έχουν το πάνω χέρι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου οικονομικού διεθνοποιημένου μοντέλου. Αυτά τα γνωρίζουμε. Και αυτές τους ελέγχους ή τις δουλείες, αν θέλετε, λιγότερο ή περισσότερο, τις υφίσταται κάποιος που μπορεί να συμμετέχει στην Ευρωζώνη, μπορεί να είναι εκτός της Ευρωζώνης, μπορεί να είναι στην Ευρώπη, στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Γι' αυτό πάντοτε εμείς δεν πάψαμε στην ανάλυση μας να υπολογίζουμε πάρα πολύ αυτό που ονομάζουμε διεθνείς σχετισμοί δυνάμεων. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει μια δύναμη και μια δύναμη της αριστεράς. Και υπολογίζετε και το πρώτο εξάμεινο αυτό. Βεβαίως. Και δοκιμάσαμε και τα όρια, αν θέλετε, και τις αντοχές τις δικές μας, του λαού μας, της οικονομίας μας, προσπαθώντας να επιτύχουμε μια καλύτερη συμφωνία. Mm-hmm. Θεωρώ ότι επιβεβαιώθηκε σχετικά αυτή η προσπάθεια και επιβεβαιώνεται από τη στιγμή που έκλεισε ένας κύκλος. Mm-hmm. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, οι πολιτικές είναι οφιλελεύθερες, δεν θα σταματήσουν να εφαρμόζονται σήμερα στο σύνολο της Ευρώπης. Δεν έχει γυρίσει, mm-hmm, έτσι, το καράβι της Ευρώπης προς μια άλλη πλευρά. Αλλά νομίζω ότι εμείς πια σαν χώρα έχουμε περισσότερες δυνατότητες στο σχεδιασμό της δικιάς μας πολιτικής. Ρωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, γιατί βλέπω εδώ και σε σημερινά πρωτοσέλιδα αντιπολιτευόμενο. Τι είπε τα νέα, μιλάει για νέα λιτότητα. Συντάξεις, φορές, αφορολόγητο. Από την άλλη υπάρχουν, είδα και τον κύριο Λιάκο έκανε μια δήλωση, συνέντευξη μάλλον έδωσε, ναι, και ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση στην εφημερίδα Αυγή και άλλα στελέχη. Ρωτώ απλά, η συμφωνία αυτή που είναι πολύ σημαντική, είπαμε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, το αν είναι ιστορική θα το δείξει και ο ιστορικός του μέλλοντος. Πάντως ότι είναι σημαντική είναι πολύ σημαντική, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν μπορεί. Σημαίνει ότι έχω τη δυνατότητα πλέον η χώρα, η ελληνική κυβέρνηση, να επαναφέρει τις συντάξεις στην πολιτική που αυτή θέλει. Να δημιουργήσει φορολογική πολιτική κοντά σε αυτό που αυτή θέλει. Σημαίνει ότι από καλύτερες θέσεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που είπατε. Πάλι διαπραγμάτευση ακόμη, που λέτε. Ακόμη. Η διαπραγμάτευση είναι συνεχής από τη στιγμή που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Γίγνεσθε και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει μια συγκεκριμένη θεσμική συγκρότηση. Και γι' αυτό κανείς είναι, αν θέλετε, ελλιπές να αναφέρεται μόνο σε αλλαγές στο εσωτερικό μιας χώρας και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αντίθετα και την μεγάλη εικόνα, άρα στο σύνολο της Ευρώπης. Mm-hmm. Οι αλλαγές δηλαδή σε κάθε κράτος ευρωπαϊκό πρέπει να συνοδεύονται και από αλλαγές πια σε όλο το ευρωπαϊκό επικοδόμημα και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Άρα θέλω να σας πω ότι μετά από αυτή τη συμφωνία παλεύουμε από καλύτερες θέσεις. Αυτό είναι το πιο σίγουρο που θα μπορέσουμε απλώς να πούμε. Απλώς έχω το νούμερο. Προσέξτε το νούμερο. 3,5% πλεονάσματα και αν προσέξτε. Έχω και μείωση συντάξεων. Ναι, εκεί θα έρθω. Δεν θέλω να αποφύγω αυτά τα οποία είναι καρφωμένα και δικαίως στο μυαλό των Ελλήνων πολιτών. Και φόβος είναι αυτός. Από 1η-1η του 19 νομίζω ότι όλη η κοινωνία περιμένει να δει τι θα γίνει, τι θα κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με τις συντάξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο το ακούτε κι εσείς, το ακούμε κι εμείς. Βέβαια, το ακούμε. Έτσι, στα ίδια μέρη κυκλοφορούμε και τους ίδιους ανθρώπους πάνω κάτω βλέπουμε. Ποιο είναι το καλό? Ότι ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος των προγραμμάτων, των μνημονίων. Υπάρχουν αισιόδοξες προοπτικές για την ελληνική οικονομία, μια θετική δυναμική. Εκτιμήσεις, αποκατάσταση της δυνατότητας δανεισμού της χώρας από τις διεθνείς αγορές, εργαλεία όπως επιμήκυνση, περίοδος χάριτος, στόμα, το λέγω περίφημο μαξιλαράκι κτλ. Αυτά όλα λοιπόν σε συνδυασμό με την εκτίμηση για την νέα αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας
μας οπλίζουν με επιχειρήματα να ξαναδούμε αυτές τις δεσμεύσεις, τις οποίες τις πήραμε πριν 1-1,5 χρόνο. Δεν είναι καινούργιες δεσμεύσεις, κάτω από άλλες συνθήκες. Σήμερα λοιπόν έχουμε επιχειρήματα. Και γιατί, κύριε Σκουρεντάς, να κάνω πούμε... το χατήρι εσάς, θα σας το πω τώρα έτσι, και καθόλου προβοκατόρικα. Ναι. Και γιατί, αν όχι χατήρι, να δεχτούν αυτά σε εσάς και να δημιουργήσει ο ξένος παράγοντας συνθήκες τέτοιες, να έρθει μια κυβέρνηση με την οποία θα συνομιλούσε καλύτερα, όπως είναι η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς ή της δεξιάς. Εχθροί τους είστε. Μα γι' αυτό. Γι' αυτό θα προσέξατε ότι κάποιοι από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους λένε εντάξει, πέτυχε η Ελλάδα τους στόχους της, αλλά υπάρχει και το θέμα της ιδιοκτησίας του προγράμματος. Αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο πολιτικά φορτισμένη δήλωση που ακούγεται από την άλλη πλευρά και νομίζω ότι καλά κάνει η παρούσα κυβέρνηση και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτή δεν είναι η δικιά μας πολιτική φιλοσοφία. Αυτή δεν είναι η δικιά μας οικονομική πρόταση. Άρα αυτή εφαρμόζεται αυτή εφαρμόσαμε και μπορούμε πλέον να την προσεγγίζουμε από εδώ και μπρος, επαναλαμβάνω, μέσα από περισσότερες δυνατότητες, μέσα από μεγαλύτερη δυνατότητα να χαράξουμε το δικό μας μείγμα πολιτικής. Προσέξτε να δείτε. Παρακαλώ. Εδώ, επειδή πια η συζήτηση δεν είναι θεωρητική, αλλά έχει υπάρξει μια πορεία της οικονομίας όπου επιτευχθήκαν αυτές οι δεσμεύσεις που υπήρχαν σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα κτλ. Αυτές είχαν αμφισβητηθεί όταν μας ζητήσανε να ψηφιστεί η διάταξη για τον επανυπολογισμό των συντάξεων ή για το αφορολόγητο το 2020. Όταν πια όμως μιλάς με συγκεκριμένα αποτελέσματα, νομίζω ότι νομιμοποίησε ως κυβέρνηση και θα έλεγα ότι είναι και μια απέτηση του ελληνικού λαού αυτά να τα ξαναδούμε πια. Γιατί ζητάτε από τον κύριο Στουρνάρα, η κύκλη σας, του Μαξίμου, να βγει να απαντήσει και να σχολιάσει? Θεσμικά θα απαντήσει όποτε κρίνει αυτός, δηλαδή αρχές Ιουλίου. Τι παιχνίδι? Γιατί ο κύριος Στουρνάρας ήδη έχει μιλήσει. Δεν το ζητάμε να μιλήσει για πρώτη φορά. Ο κύριος Στουρνάρας την κρίσιμη στιγμή που συζητάγαμε αν θα υπάρχει η πιστοληπτική γραμμή, άρα δηλαδή μια άλλη εκδοχή μνημονίου, το υποστήριξε. Και προφανώς το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ο κύριος Στουρνάρας είναι μια διχασμένη πολιτική, δεν το λέω με όρους ψυχολογικούς, αλλά στην πραγματικότητα πολιτική προσωπικότητα, υπερασπίζεται το έργο του ως Υπουργός Οικονομικών, είχε υποστηρίξει παλιότερα αυτή την πρόταση, τώρα ως θεσμικός εκφραστής της Τράπεζας Ελλάδος πρέπει να είναι πιο στρογγυλός. Και άλλα μπαλατζάρι, όμως... και άλλα μπαλατζάρι, ναι, ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Πώς θα πάμε με δύο γράμμες έτσι, γιατί είναι... Δεν χαράσει ο κύριος Στουρνάρας στην οικονομική πολιτική της χώρας. Ευτυχώς ακόμα στις δημοκρατίες μας. Αυτό έχετε δίκιο. Τι να κάνουμε. Σε αυτό έχετε δίκιο. Να έρθω λίγο στο... και στα δικά σας θέματα και πιο πολύ, γιατί εδώ είπα και στην αρχή, θα μιλήσουμε και αρκετά για δημοκρατία σήμερα, τουλάχιστον όσο μπορούμε. Καταρχήν, πότε εκλογές? Εκλογές μιλάτε ποιες από όλες? Για τις δικές μας, για τους Τούρκους είπαμε. Για τις εθνικές εκλογές. Εκλογές. Ο σχεδιασμός είναι γνωστός και κατ' επανάληψη έχει υποθεί εκ μέρους της κυβέρνησης στο τέλος της τετραετίας. Να σας θέσω ένα ερώτημα. Αν εκτιμάμε, και εμείς εκτιμάμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα το 19 και από το 18 καλύτερα, γιατί να μην δούμε τους καρπούς αυτής της νέας επιτυχούς πορείας? Έτσι δεν είναι? Μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρες κάλπες η δυσαρέσκεια ή η πολιτική που χτίζεται από τα δεξιά σας στο θέμα των εθνικών θεμάτων. Πιστεύετε μπορούν αυτά τα θέματα να δημιουργήσουν πολιτική αστάθεια? Προσέξτε, υπάρχει μια ιδιαίτερα μεγάλη παράδοση στην Ελλάδα τα εθνικά θέματα να προσδιορίζουν πολλές φορές και την διεξαγωγή των εκλογών. Δεν φαίνεται για την ώρα κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται και το λέω και με βάση τις δηλώσεις του εταίρου μας, τον ΑΝΕΛ, που παρά την κάθετη διαφωνία τους σε σχέση με την συμφωνία που κάναμε με την Βόρεια Μακεδονία πλέον, και η Φύρων, πες όπως θέλετε, μέχρι που να ολοκληρωθεί η επιστράγηση της συμφωνίας, διαχωρίζουν το θέμα της βιωσιμότητας έτσι και του χρόνου διάρκειας. Δεν έβαλα εγώ το θέμα τι θα κάνουν οι ανεξαρτήτες κ. Καμένος. Βάζω το κλίμα που διαμορφώνεται από μέσα ενημέρωσης σε ό,τι αφορά στα εθνικά ή στα λεγόμενα εθνικά θέματα. Στα εθνικά θέματα, μην παίξουμε τις λέξεις. Εγώ πιστεύω... είναι, είδα εγώ ένα πρωτοσέλιδο προχθές που έλεγαν για την Τζαμουριά. Σήμερα και χθες και προχθές το κομμάτι. Αυτό εννοώ. Μήπως βλέπετε να διαμορφώνετε. Υπάρχουν κύκλοι. Ακραίοι κύκλοι, εθνικιστικοί κύκλοι, οι οποίοι τα λέγαν πάντοτε αυτά. Απλώς τώρα εποφελούνται
μέσα από μια συναισθηματική φόρτιση, αλλά θα έλεγα κυρίως λόγω του τρόπου που πολιτεύεται, του επιπόλαιου, του πολιτικά τυχοδιοκτικού τρόπου που πολιτεύεται η αξιωματική αντιπολίτευση και σηκώνει κεφάλι. Και εδώ είναι η μεγάλη ευθύνη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος σε πλήρη ασυνέχεια, με βάση την προσέγγιση που είχε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά ζητήματα, φαίνεται σήμερα να ρίχνει γέφυρες, να όχι απλώς να συνομιλεί, αλλά να βγάζει σε ένα πρώτο επίπεδο ακραίες εθνικολαϊκιστικές απόψεις. Αυτό όμως είναι αρκετά επικίνδυνο και θεωρώ ότι θα το πληρώσει και ο ίδιος. Δημοτικές εκλογές. Πότε είναι αυτές? Οι δημοτικές εκλογές με βάση το νομοσχέδιο το οποίο είναι τώρα στην τελική του φάση, είναι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα θα μπει για ψήφιση τις επόμενες ημέρες. Πότε θα το φέρετε αυτό? Είναι την δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου του 19. Οκτώβρης του 19. Οκτώβρης του 19. Μάλιστα. Ναι. Ερώτηση. Θα σπάσει τα τρία η Β' Αθήνας? Η Β' Αθήνας πρέπει να σπάσει στα τρία και θα είναι μια διάταξη που θα την φέρουμε στο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Το λεγόμενο υπόλοιπο Αττικής. Και το υπόλοιπο Αττικής. Δύο περιφέρειες εκεί. Εδώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα από κανέναν να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Όλα τα άλλα είναι αιτιάσεις προσχηματικά. Όποιος το θέλει, το ψηφίζει και το υποστηρίζει. Ναι, τώρα το λέω στους τηλεθεατές που μας βλέπουν από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Ήπειρο, ότι ο βουλευτής, παραδείγματος χάρη, στο λεγόμενο στην περιφέρεια Αττικής, όπως τη λέμε, είναι βουλευτής και της Ελευσίνας και του Λαβρίου. Δηλαδή είναι ένα τόξο τεράστιο. Είναι χιλιόμετρα, είναι δηλαδή τεράστιο. Σε καμία περίπτωση. Μου έριξε μια τάκα ότι ο Κλώτσα που θα φέρετε και τη Μακρόν στο Λαύριο, όπως έλεγε ο Πρωθυπουργός στο Περιφερειακό. Λοιπόν, απλή αναλογική, Υπουργέ. Απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές μιλάτε? Γιατί... Ναι, γι' αυτό μιλάω. Γιατί σε αυτό δεν έχω φύγει. Αυτό νομίζω ότι... Έχει οριμάσει αυτό. Να σας πω κάτι. Υπάρχει ποτέ περίοδος, εποχή που η δημοκρατία να μην είναι ένα όριμο αίτημα? Διότι τι είναι, θα πει, είναι, ακούγα, μια φορά, ακούγα μια φορά... Θέλω να έχω δήμαρχο όμως τώρα, θέλω να το καταλάβω. Δήμαρχο θα έχουμε, αλλά απλώς θα πρέπει, έχει το δημοτικό του συμβούλιο αλλά να απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πόλεις, οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους με βάση παλιές λογικές. Λογικές οχυρωμένες σε μονοπαραταξιακές αντιλήψεις, οι οποίες πού βασιζόντουσαν? Σε ένα παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα όπου είχες από χέρι τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν σε ένοιαζε τι έλεγε η άλλη αντιπολιτευόμενη παράταξη. Έτσι λοιπόν η αντιπολίτευση οχυρωνόταν στην ανευθυνότητά της, βγάλει τα μόνο σου δήμαρχο, ο δήμαρχος είχε καβάντζα το 60% και παραπάνω του Δημοτικού Συμβουλίου και προχωρούσαμε λες και μιλάγαμε ας πούμε με όρους εμφυλίου πολέμου. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Εντάξει, πρέπει να τελειώσει. Θα σας ρωτήσω. Όταν ψηφίζω μια παράταξη, ψηφίζω και μιλάω και για τις μεγάλες πόλεις και τις μεσαίες πόλεις. Σημαίνει ότι ψηφίζω ένα πρόγραμμα, ακόμαστε, τον επικεφαλής και θέλω αυτό να υλοποιηθεί. Σωστή. Αν στην ιστορία αυτή, στο κομμάτι της απλής αναλογικής, άλλο, καταρχήν είναι έντιμο σύστημα για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτό που ψηφίζω, αυτό θα βγαίνει. Όμως το θέμα είναι η πολιτική που θέλει η πλειοψηφία. Θα μπορέσει να εκφραστεί όταν στη λογική της απλής αναλογικής δεν θα μπορεί να έχω τέτοιες πλειοψηφίες? Εάν αυτή η πλειοψηφία, όπως συμβαίνει, όπως συμβαίνει περίπου στο 35-40% των Δήμων, δοθεί από την πρώτη Κυριακή, ούτε γάτο ούτε ζημιά. 50-1. Ακριβώς. Οπότε θα πάρεις αυτό που την απόλυτη πλειοψηφία. Το άλλο ακριβώς όμως μας λέει ότι η ίδια η κοινωνία, ναι, μεν προκρίνει κάποιον για δήμαρχο, δίνει σε κάποια παράταξη μία πλειοψηφία, αλλά αυτή είναι σχετική. Άρα ουσιαστικά σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να βρεθείς σε συνεννόηση με τον άλλον για να δούμε πώς θα... Το πλαφόν θα ανέβει από το 3. Δεν υπάρχει πλαφόν. Το πλαφόν υπάρχει για τις βουλευτικές εκλογές. Δεν υπάρχει πλαφόν. Το βάζω κάτι, θα υπάρχει θέμα πλαφόν για να γίνει ένας δημοτικός σύμβουλος? Μερικοί κάνουν έναν παραλληλισμό της Βουλής με τα δημοτικά συμβούλια. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Άλλοι το κάνουν τυχαία, ούτε ο δήμαρχος είναι πρωθυπουργός, ούτε υπάρχει έννοια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι εντεταλμένο από τον νόμο να διαχειρίζεται και να επιλύει τα τοπικά ζητήματα στο σύνολό του.
Πώς θα το κάνει αυτό? Στη βάση ακριβώς όπως είπατε ενός προγράμματος. Εάν αυτό το πρόγραμμα δεν κατορθώσει να εμπνεύσει, δεν αποσπάσει τη στήριξη της απόλυτης πλειοψηφίας του κόσμου, τότε πρέπει να βάλουν οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, ξέρω εγώ, ο πρώτος και ο τρίτος, κάτω τα δικά τους προγράμματα και να πούνε: ελάτε εδώ, μπροστά στον κόσμο. Εμείς λέμε να πάρουμε αυτό από εδώ, να πάρουμε αυτό από το άλλο και να κάνουμε από κοινού και να φτιάξουμε μια νέα πλειοψηφία για να διοικήσουμε το Δήμο μας. Και ξέρετε και κάτι άλλο, το οποίο θα το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα και από εμάς που το συζητάμε. Η απλή αναλογική που ουσιαστικά μεταφέρει το βαρός των αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο βοηθάει στο να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο χρηστή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Δύο ερωτήσεις να κάνω και κλείνουμε. Και νομίζω ότι είμαι σαφής γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό το έχει ανάγκη η κοινωνία. Ναι. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη από τον αρχιτέκτη μου. Όσο μπορείτε πιο σύντομα. Την περασμένη εβδομάδα στο κλείσιμο είδα μία αγωνία μέρος του αστικού τύπου για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Ότι προχωράτε. Προχωράτε. Υπάρχει αυτό το θέμα, υπάρχει. Είναι ανυπαρκτό. Προσέξτε να δείτε. Την διακριτότητα των ρόλων δεν την αρνείται κανείς, ούτε η Εκκλησία την αρνείται. Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την θεσμική έκφραση αυτής της διακριτότητας. Η Εκκλησία στις υποθέσεις της, θα έλεγα, το κράτος στις δικές του υποθέσεις. Πράγματα λυμμένα εδώ και αιώνες στις δυτικές δημοκρατίες. Θεωρώ ότι αν καθίσουμε καλοπροαίρετα, είναι βέβαιο ότι στο 80, στο 90% των ζητημάτων θα συμφωνήσουμε στο τέλος. Και θα ήταν πραγματικά ένας επιπλέον διχασμός εάν προσπαθήσουν οι πολιτικές δυνάμεις πάνω σε αυτό το θέμα έτσι να σπεκουλάρουν, να κερδοσκοπήσουν πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς. Διαφημίσεις και έρχομαι σε δύο λεπτά. Εικονική πραγματικότητα. Δύο συνταρακτικές εμπειρίες για πρώτη φορά μαζί. Διάλεξε μόνος σου. Τι θα δεις, πότε θα το δεις, πώς θα το δεις. Σε όλες τις διαστάσεις, όπως ταιριάζει σε έναν VIP καλεσμένο. Το σύνθημα για το φετινό Μουντιάλ είναι ένα. Δες το παιχνίδι, μπες στο παιχνίδι. ERT VR. Μόνο στην ERT. Διαθέσιμο για συσκευές.